Ένας άνθρωπος βαστά το πετραχύλι και ο παπάς από την αλυφάδα και περνούν από κάτω και τα αγιάζει ο παπάς και πάνε στο κάρο. Και δεν πλωθούν. Και παίρνει το κάτω οι άνθρωποι. Δεν κατέβαινε. Άμε τα πρόβατα. Μια απορριπτεύση του και μου είστε γαμμένοι.
ελπίδα και κτήμεθα, το Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και Αγίου Σουσμήν. Ουσιοποίησο μεν ποτέ Θεοτό και τα συναστήρια σου λαλήν η ανάξη. Που μη γαρσί προείστα του πρεσβεύουσα της εμεσερίσα το εκτός του των κινδύνων. Τι δε διαφύλαξον έως νυν ελευθέρους, που κάπως θα με βέσκει να έξω του καρδούλους πρόβλης. Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε λέησον, Άγιον της μόνης και στην δόση να πέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκέη εις τους αιώνας των αιώνων. Την ευαίσθηνο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δικαίος ημάς αναμένη κριτής και ανεπίστευσαν την Κύπρον με τον Υιόν πως η χώρη νικράζουσα στη δάκρυση. Κύριε λέησον με. Πως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και εμείς. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σε παυτό και πάλιν ειδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκεν ο Θεός. Επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίμα του καταργήσει το κράτος, το έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήνει ενοχή σαν δουλεία. Που γαρίνε, είναι ελέημον γέννητε και πιστός ερχιερές τα προς των Θεών, εις το ηλάς και της αμαρτίας του λαού. Άγγελο λάρκα πτυρών κατέβαινε την κολυμπή τραγετάρα σε το είδωρ. Εν πρώτος εμπάς με τα ραγή του ύδατος, υγιής αγένετο, οτίποτε κατ' και τον οσήματι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κύριε λέησον. Κύριε λέησον. Κύριε λέησον. Ειρήνη Πάσχα και πολλά σημών του Κυρίου κλείνομεν, κλείνον του Κύριε του Κυριάκου, Ιορδάνη, καπτιστήνε και δεξάνε και γιάσε τα ύπερτα και λόγισον πάντες μας του Λίου, κλείσε σε τόνα του χέρους, τις κυρίες πρόσκυμες του Λίου, καταξίωσον ημάς του Λίστήνε, λογιασμού σου, ουλία της που ήταν, του καταρίξου ραντισμού, και γενές με την Κύρια εις υγεία της λύσης του Λίου. Ο Αγιασμός ημών και στις όξου να πέμπωμεν στην τον άγνωστο και του Παναγίου και Βερθός και ζωπιός πνεύμα την Ιγκαία η Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου
και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέσης καθέναν δύο δωρούμενος και των σαν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατέναν δύον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια το σταυρό σου πόλη. Πολύτηση να πάρετε. Σε λιγάκι, ευχαριστώ. Κύριε Γιώργη. Δεν τρώει παγωτόλα για εδώ.
Παπά! Πώς η Μαρία είναι αλέρη? Για τον Αντρέα. Ε, παιδί μου, πώς έχω πάει στα παιδιά. Για τον Αντρέα. Παπά, προσεχώ για τον χρόνο. Εγώ δεν μπορώ. Σας καλωσορίζω και τάλα. Βρισκόμαστε σήμερα έξω από την Παναγία των Μυριοκεφάλων, από το μοναστήρι της Παναγίας, και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη ζωδόφο φυγή της Παναγίας, στην Παναγία μας. Αυτή την ημέρα υπάρχει ένα πολύ παλιό έθιμο που οι κτηνοτρόφοι μας φέρνουν τα κοπάδια τους από τα βουνά και αγιάζονται και αρμεύονται εδώ πέρα, όπως γίνεται και με τον Άγιο Γεώργιο σε άλλα χωριά. Εμείς εδώ πέρα το βρήκαμε από τους παππούδες μας και τους πατέρες μας και το συνεχίζουμε και σήμερα. Τα Μυριοκέφαλα βρίσκονται σε μία κοιλάδα καταπράσινη που είναι γεμάτη από άγρια δέντρα, ελιές και άγριους πρίνους και αιωνόβιους δριάδες. Είναι, το χωριό είναι στενά δεμένο και συνδεδεμένο με το μοναστήρι της Παναγίας, διότι όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος, ο μεγάλος αυτός ιεραπόστολος και εθνοπόστολος, ήρθε από τη μεριά του Ηρακλείου και κατοίκησε απέναντι στο βουνό και μετά βρήκε την εικόνα της Παναγίας, έκτισε το μοναστήρι στο όνομα της Παναγίας της Αντιφωνήτριας. Λέγεται Αντιφωνήτρια η Παναγία εδώ πέρα στα Μυριοκέφαλα, διότι ο Άγιος όταν έμεινε απέναντι στο βουνό, έμεινε 7 μέρες τυφλός, την 7η μέρα είδε το φως των ματιών του, διαθαυματού τρόπου, και άκουσε και μια φωνή τότε που του έλεγε «Ιωάννη, σήκω και στρέψε προς Ανατολάς», και συγχρόνως την τη στιγμή είδε το φως των αματιών του και του είπε, συνέχισε η φωνή και του έλεγε «Μοναστήρι της Παναγίας της Αντιφωνήτριας», λόγω που άκουγε φωνή και δεν έβλεπε πρόσωπο. Ο Άγιος Ιωάννης του μετά ήρθε βοηθούμενος από τους κατοίκους, όπως λέγει στην παράδοση, όπως λέγει στην ιστορία του, την προσωπική και την διαθήκη του, το μέρος εδώ του παρεχωρήθη από κάποιο χωριανό που ήταν δικό του και τότε βοηθούμενος από τους κατοίκους και των άλλων χωριών και έκτισε το μοναστήρι, έκαμε τα κελιά, άρχισε μοναχούς και έφυγε μετά και πήγε στην Κωνσταντινούπολη όταν ήταν πατριάρχης ο Αλέξιος και αυτοκράτορας ο δεύτερος, διότι ήθελε να κάνει, λέει, το μοναστήρι σταυροπηγιακό, δηλαδή να εξαρτάται κατευθείαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πράγματι έφυγε και πήγε στην πόλη, έμεινε, είχαν ακούσει τη δράση του, διότι από εκεί είχε πάρει και τις οδηγίες και ήρθε στην Κρήτη μετά τον Νικηφόρο Φωκά για να βοηθήσει στην, ούτως ώστε ο κόσμος να έρθει πάλι στη στράτα της χριστιανοσύνης. Ήξεραν το Πατριαρχείο και ο αυτοκράτορας στη δράση του, στο φεύγα του του έδωσαν πολλά δώρα που εστόλισε το μοναστήρι και του έδωσαν και εικόνες, διότι υπάρχουν δύο εκδοχές για την εικόνα της Παναγίας, μία ότι ανεβρέθη εδώ πέρα, τότε τη βρήκε αυτός και χτίσει το μοναστήρι, και άλλη ότι την έφερε από την πόλη. Δεν ξέρουμε ποια είναι. Χίλια, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ποια είναι η μηχανοστέρα εκδοχή για την ανέβρεση της εικόνας? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χίλια χρόνια εδώ πέρα προσκυνείται, δοξάζεται και ετοιμάται από τους χωριανούς, από τους ρεθεμιώτες, από τους κριτικούς όλους και γενικά και από άλλα μέρη της Ελλάδος έρχονται πάρα πολύ, διότι είναι θαυματουργός η εικόνα της, η οποία έχει πάρα πολλά θέματα. Και επί των ημερών μου, εγώ είμαι 47 χρόνια εδώ πέρα καπάς,
έχουν γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να παρεχνήσουμε τι θέλουν πολλές ώρες. Και μετά το μοναστήριο πέρασε διάφορες καταστάσεις την εποχή εκείνη, το 1770 καταστράφη από τους Τούρκους, μετά ανοικοδομήθηκε, αναστηλώθηκε και έκτοτε διατηρήθηκε μέχρι το 1900, από το 1770 μέχρι το 1900 διατηρήθηκε μοναστήρι, μετά διαλύθη πάλι και προσκολήθηκε σε άλλο μοναστήρι στα Ρούστικα. Και το 1800, διότι το 1852 ο Άνθιμος ο πρώτος, ο Πατριάρχης, το επανέφερε, διότι είχε προηγούμενος διαλυθεί, το επανέφερε πάλι στη μοναστηριακή τάξη. Διατηρήθηκε μέχρι το 1960, όπου έγινε ο παπάς, και έκτοτε διαλύθηκε και είναι τώρα ως ενωριακό ναός και ως προσκύνημα. Οι αναστηλώσεις, όταν ήρθα εγώ, ήταν ένα ερυπωμένο μαστήρι με τη φοδίδια της Παναγίας και με τις προσφορές των ανθρώπων των χριστιανών και με τη βοήθεια του Θεού. Το έχουμε φέρει σε αυτό το στάδιο που το έχουμε. Το θέλουμε να διατηρήσει το χρώμα του μοναστηριού, διότι ήταν μοναστήρι 1000 χρόνια και τώρα δεν μπορούμε να καταργήσουμε όλα αυτά τα οικήματα που είναι, αλλά πρέπει να διατηρηθούν. Αυτά είναι για την ιστορία. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους, να ευχαριστήσω και εσάς και να ευχηθώ το φως της Αναστάσεως να είναι πάντοτε να φωτίζει και να αγιάζει τους ανθρώπους πάντοτε προς τον σωστό δρόμο που δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Για το έθιμο τώρα, όπως είπα και την αρχή, το έθιμο είναι πολύ παλαιό. Το βρήκαμε από τους παππούδες μας και το διατηρούμε και τώρα. Φέρνουν κάθε χρόνο τα πρόβατα εδώ πέρα, τα αρνεύουν, διανέμεται το γάλα και έτσι είναι ένα ωραίο έθιμο, μια ωραία εορτή, διότι η μεγάλη γιορτή μας είναι, όπως ξέρετε, στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά είναι τούτη μια μικρή εορτή της Παναγίας, λόγω που φέρνουν τα πρόβατα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντοτε να είναι και οι ζωμπάνιδες καλά και τα πίμνια τους. Και σε όλους εσάς, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Εκκλησία σας προσφέρεται ένα λέρι αταλανισμένο, κουδούνι, όπως τα λένε από τα παιδιά, στους κτηνοτρόφους για ευλογία των ποιμίων τους. Τούτο εδώ θα το αφιερώσω στη νέα τηλεόραση για ενθύμιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν το σύντομο, δεν θα βοηθάνε το κάνει. Δεν θα βοηθάνε το κάνει. Μια χαρά είναι να το κάνει. Πάμε και τις παρασίες από όπου θα μου δείτε. Σύντομο, δεν θα παρουσιακά. Μην κοιτάξεις τώρα από το σύντομο. Για μένα είναι προσωπική. Για μένα είναι προσωπική. Για μένα είναι προσωπική. Για μένα είναι προσωπική. Για μένα είναι προσωπική.